Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούν να συμβιώσουν προσφυγόπουλα και ελληνόπουλα σε μια μέρα γιορτής, σε ένα πανηγύρι χριστουγεννιάτικο, διότι οι γιορτές πάνω απ' όλα πρέπει να είναι αφιερωμένες στα παιδιά που έχουν ανάγκη από μια ζεστή αγκαλιά, από παιχνίδια, από χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Μακεδονίας Θράκης, αλλά και τη ΔΕΘ Χελέξου, που άνοιξε τις πύλες σε αυτό το χώρο όπου είναι τη δυνατότητα σε προσφυγόπουλα, χιλιάδες προσφυγόπουλα, πάνω από 3.000 θα περάσουν, 3.500 θα περάσουν αυτές τις 6 μέρες εδώ τις πύλες της ΔΕΘ, για να χαρούν όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Και είναι μεγάλη συγκίνηση να βλέπει κανείς χαμόγελα από παιδιά που έχουν γεννηθεί σε μια περιοχή του κόσμου που δυστυχώς το χαμόγελο δεν περισσεύει, που έχουν πονέσει, έχουν κλάψει πολύ, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχείς που τους δίνεται η δυνατότητα να αισθανθούν σαν όλα τα παιδιά αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να μας κάνει όλους να νιώσουμε πολύ καλύτερα. Τα προβλήματα βεβαίως είναι μεγάλα, παλεύουμε για να τα αντιμετωπίσουμε μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε. Έχουμε φτάσει όμως στο σημείο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ελληνική κοινωνία να αισθάνεται γεμάτη και περήφανη, να αισθάνεται χαρά και συγκίνηση, τρυφερότητα και όχι μίσος για το διαφορετικό. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Ευχαριστούμε πολύ.